σε αποκαλύψεις ως προς το τι ακριβώς συζητήθηκε για τους φετερισμούς ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα στο άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης προέβησαν οι δύο ηγέτες. Πρώτος ο Τατάρ δήλωσε πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών του βρήκε δίκαιο και ζήτησε από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη εξηγήσεις. Εξήγησα το τι συμβαίνει στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Πρόσεξα ότι ήταν έκπληκτος. Ο Χριστοδουλίδης του είπε πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί η διαδικασία ανήκει πλέον στο δικαστικό σώμα. Τότε ο Γενικός Γραμματέας του είπε να δώσει αμνηστία, κάτι που δείχνει ότι τον ενόχλησε αυτό που συμβαίνει. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιβεβαιώνει τη συζήτηση, όχι όμως την αναφορά πως ο Γκουτέρες ζήτησε αμνηστία. Ναι, μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων του κυρίου Τατάρ αφορούσε αυτό το θέμα και ζήτησε μάλιστα την δική μου παρέμβαση για ένα τέτοιο θέμα. Φυσικά και το εξήγησα. Αν θέλετε, έκανα και επίκληση στον Γενικό Γραμματέα ως πρώην επικεφαλής κράτους δικαίου, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν υπάρχει καμιά παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στην δικαστική εξουσία. Την ίδια ώρα, ξεκάθαρη διαβεβαίωση πως τα όσα συζητήθηκαν στη Νέα Υόρκη δεν αποτελούν με κανένα τρόπο υποχωρήσεις, στέλνει από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού ή συζήτηση που ξεφεύγει εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Και δεν υπάρχει, αν θέλετε, πέραν από τον κύριο Τατά, την τουρκική προσέγγιση, οποιαδήποτε ενθάρρυνση από τον οποιονδήποτε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τονίζοντας πως αναμένει τώρα τις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ για τον καθορισμό των διευρυμένων συζητήσεων με τις εγκύτριες δυνάμεις. Και κάλεσε για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπό τα νέα δεδομένα, σημαντική κρίνεται η επίσκεψη Φιντάν στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου, με τον Τούρκο Υπουργό να τηρεί χαμηλούς τόνους για το Κυπριακό, περιοριζόμενος να πει πως Ελλάδα και Τουρκία έχουν τις θέσεις τους. Dış politikasında esas itibariyle özellikle sağ hükümetlerin olduğu dönemde konu her zaman için Türkiye olmuştur. Πέρα από τα όσα ανέφερε στο δείπνο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στον Τατάρ δεν άρεσε ούτε το φαγητό που του πρόσφεραν τα Ηνωμένα Έθνη. Ήμασταν επικεντρωμένοι στα του Κυπριακού, αλλά δυστυχώς πρόσεξα ότι το φαγητό δεν ήταν καλό. Ήρθαν ψάρια του γλυκού νερού. Δεν ήταν όπως τα κυπριακά ψάρια.